Καλησπέρα σας, Λίμπρο 107,4. Εδώ είμαστε. All About Aris On Air. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Σήμερα Παρασκευή 5 του Απρίλη. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνά σας, με τον Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου. Προθάλαμα ενός γεμάτου Σαββάτου, θα αναφέρουμε όλα τα τελευταία νέα, αλλά το τελευταίο ρεπορτάζ για τα παιχνίδια που έχει αύριο ο Άρης σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Και τα αναφέρουμε χρονική σειρά, γιατί στις 4 παρατέταρτο ο μπασκετικός Άρης υποδέχεται τον Προμηθέα Πατρών στο Νιγκαλής Χολ και στις 7 είναι το ντέρμπι της 27ης αγωνιστικής, το ντέρμπι του ποδοσφαιρικού Άρη με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας και το στέλνετε στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε στις τηλεφωνικές γραμμές, μετά τις 6.30 αν όλα πάνε καλά θα έχουμε και μια συνέντευξη όσον αφορά την K15 και την επιστροφή των τμήματων υποδομής του Άρη σε τελικούς των υποδομών της Super League. Είναι τα πρόσωπα της αγωνιστικής η μικρή του Άρη, οι οποίοι χθες το απόγευμα στη Λαμία πέταξαν εκτός τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκαν στον τελικό του πρωταθλήματος, του δικού τους πρωταθλήματος για τις ηλικίες κάτω των 15. Την Κυριακή το μεσημέρι κόντρα στον ΠΑΟΚ, πάλι στο ΔΑΚ Λαμία στο συγκεκριμένο μάτς. Ο Άρης έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στους τίτλους μετά από το πρωτάθλημα το οποίο είχε κατακτήσει, σε αυτό το επίπεδο πάντα μιλάμε, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έχουν έρθει και άλλοι τίτλοι σε επίπεδο εψημή και η φουρνιά της K15 έχει πάρει το περσινό πρωτάθλημα στην εψημή ως K14 με τους περισσότερους παίχτες του τωρινού ρόστερ να παρτίζουν την περσινή ομάδα. Για πρώτη φορά λοιπόν ο Άρης διεκδικεί τίτλο μετά το 2012 και τον τελικό της K17 στην Τρίπολη, πάλι κόντρα στον ΠΑΟΚ εκείνο το μάτς. Γενικότερα τμήματα υποδομής του Άρη διανύουν μια καλή σεζόν. Η K17 θέλει άλλες δύο νίκες για να περάσει και αυτή στο δικό της Final Four. Η K19 σε μια μεταβατική χρονιά είναι αλήθεια με ένα δύσκολο ξεκίνημα, αλλά μια πολύ καλύτερη συνέχεια η ομάδα του Πασχάλη Μελισσά και με παίχτες οι οποίοι είναι πιο μικροί ηλικιακά σε σχέση με τους υπόλοιπους του πρωταθλήματος. Φαίνεται ότι γίνεται μια καλή δουλειά στον Άρη, η οποία βέβαια θα φανεί νομίζω ακόμα καλύτερα μέσα στα επόμενα χρόνια και αν κάποια από αυτά τα παιδιά στελεχώσουν την πρώτη ομάδα, όχι απλά συμπεριληφθούν στο ρόστερ, αλλά βρούνε ρόλο στην πρώτη ομάδα. Αυτή είναι η επιτυχία των τμήματων υποδομής. Φαίνεται ότι υπάρχει ταλέντο αυτή τη στιγμή στον ποδοσφαιρικό Άρη και στις ακαδημίες του και μακάρι η συνέχεια να είναι ανάλογη και καλύτερη. Αυτή την ώρα η αποστολή του ποδοσφαιρικού Άρη πετάει για την Αθήνα, όπου αύριο σε 7 αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Πριν από λιγότερο από μία ώρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Σάβα Παντελίδη για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, χωρίς εκπλήξεις, με νέο πρόσωπο τον Βέλεθ, η 18άδα της ομάδας που ταξιδεύει αυτή την ώρα για την πρωτεύουσα. Κουέστα Αναγνωστόπουλος, Γκαρσία Ντιγκινή, Βέλεθ Σόουζα Γιουνές, Μαρτίνες Ματίγια, Κόρχουτ Μπάσα, Λάρσον Ρόουζ, Δελιζήσης Σιώπης, Φετφατζίδης, Βαλεριάνος και Τζανακάκης είναι οι 18 παίχτες που επέλεξε ο Παντελίδης για το αυριανό μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο, με απόντα τον Μάρτιν Τόνσο, ως γνωστόν, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με τον Φραν Βέλεθ να επιστρέφει στην αποστολή μετά από την απουσία του κόντρα στον Όφη λόγω της τιμωρίας του και λογικά θα επιστρέψει και στα βασικά πλάνα του Σάβα Παντελίδη. Θα αναφερθούμε συνέχεια της εκπομπής στις σκέψεις του 53χρονου τεχνικού για την ενδεκάδα, ποιο είναι το πιθανό σχήμα, ποιες είναι οι θέσεις που παίζονται λίγες ώρες πριν, ένα 24ωρο περίπου, πριν τη σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τον προπονητή του Άρη να ετοιμάζει αλλαγές, να προχωράει σε διαφοροποίηση όσον αφορά το σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει, αλλά να κρατάει λίγο κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά δύο θέσεις της ενδεκάδας. Πέραν της K15 χθες είχαμε και μια πολύ σημαντική νίκη για το ανδρικό βόλεϊ. Και οφείλουμε, τα πιο σημαντικά εκεί. Οφείλουμε να την αναφέρουμε. Επί της ΜΕΝΤ με 3-0 σετ στο γήπεδο της ΜΕΝΤ και ο Άρης έκανε ακόμα ένα βήμα προς την άνοδό του, συμμετέχοντας πλέον στον όμιλο μπαράζ, συνολικά 5 ομάδες, οι οποίες θα διεκδικήσουν τα 3 εισιτήρια
όσον αφορά την άνοδο στην αμέσως επόμενη κατηγορία. Το θέμα μας χθες είναι άλλο. Ποιο? Το θέμα μας χθες είναι όσα έγιναν έξω από το γήπεδο της ΜΕΝΤ και δεν είναι απλά να τα περάσουμε ως μια σύγκρουση οπαδών, χαζών ή οτιδήποτε άλλο που κατά καιρούς έτσι περνάνε ορισμένα θέματα. Και δεν έχει να κάνει με αυτή, καθ' αυτή την σύγκρουση που υπήρξε έξω από το γήπεδο της ΜΕΝΤ, αλλά τον χειρισμό που υπήρξε από την πλευρά της αστυνομίας και από το τοπικό εκεί τμήμα του το ΑΛΦΑΤΑΦ Τούμπας και τις κινήσεις που έγιναν ή τις κινήσεις που δεν έγιναν και το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο αυτοί οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι και άρα ο κόσμος τους είναι φυσιολογικό να είναι εκεί, να πρέπει να απολογούνται ή να αμήνονται γιατί κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και δεν ξέρω αν την κάνουν ή δεν την κάνουν σωστά τη δουλειά τους γιατί είναι ανίκανοι ή γιατί συμβαίνει κάτι άλλο. Ή μάλλον ξέρω, αλλά δεν μπορώ σε καμία των περιπτώσεων να το αποδείξω πέρα από τις ενδείξεις που υπάρχουν για συγκεκριμένα πράγματα. Και την ίδια στιγμή βλέπω ότι επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις οδηγούν σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα. Όταν η Μολότοφ στο ΠΑΟ Κάρης βαφτίζονται στρακαστρούκες, όταν μεταφέρονται με επίσημη έκθεση κάνα τετράγωνο πιο κάτω τα επεισόδια για να μην υπάρξει τιμωρία, όταν αυτοί που κάνουν τα επεισόδια βαφτίζονται αναρχικοαυτόνομοι, πώς λέγονται αυτοί, δεν ξέρω πώς λέγονται, αναρχικοί, για να μην συνδεθούν με την ομάδα, όταν χθες βλέπουν 50-60 άτομα με κράνη και καδρόνια και ενώ έχει ειδοποιήσει η αθλητική βία, τους βλέπουν να περπατάνε, γιατί περπατώντας πήγανε κάνα χιλιόμετρο και κανένας να μην επεμβαίνει και να επεμβαίνει όταν, μάλλον να επεμβαίνει κλειδώνοντας αυτούς που είναι μέσα στο γήπεδο, κλείνοντας τις πόρτες για να μην μπορούν να βγουν έξω. Που και πάλι βγήκαν οι 10 και άρχισε το κυνηγητό. Κάποια στιγμή θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό που γίνεται στην πόλη και γενικότερα σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Κάποια στιγμή θα πρέπει αυτός που είναι αστυνομικός να κάνει τη δουλειά του. Όχι να εξυπηρετεί καταστάσεις, πρόσωπα και ομάδες. Ανθρώπων εννοώ. Μην μπερδευτείτε. Σε πολύ λίγο θα υπάρξει μια ανακοίνωση του Super 3, την οποία την περιμένουμε με προσοχή, γιατί καταγράφονται συγκεκριμένα πράγματα σε αυτή την ανακοίνωση όπως μας ενημέρωσαν τα παιδιά και είναι από χθες η πρόθεσή τους να τη βγάλουν. Προφανώς θέλουν να την βγάλουν με το σωστό τρόπο. Θα έχει την ευκαιρία βέβαια να τη διαβάσετε και λίγο αργότερα στο Λαμπαουτάρης, αλλά για μένα αυτό το οποίο, με βάση και το ρεπορτάζ που κάναμε από χθες βράδυ, αυτό το οποίο μετράει είναι η αντίδραση των αρχών. Γιατί ξαναλέω, μπορεί οποιοδήποτε να παίζει ξύλο με τον οποιοδήποτε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ισονομία και μια ισοπολιτεία και ο αστυνομικός που είναι το όργανο της τάξης και όχι το όργανο κάποιου παράγοντα να λειτουργεί με το σωστό τρόπο. Φτάσαμε στο σημείο να βγαίνει η κυρία συνάδελφος στον Α που έχει πάρα πολύ ωραίο accent και να αναρωτιέται τι κάνανε στον Α, όχι στα νέα της πολυκατοικίας, να αναρωτιέται τι κάνανε στην Τούμπα οι οπαδοί του Άρη και να αναρωτιέται δημόσια όταν το μάτς είναι Μεντ Άρης και δεν υπάρχει πουθενά ΠΑΟΚ και η συνάδελφος αναρωτιόταν στον αέρα τι κάνανε οι οπαδοί του Άρη στο γήπεδο που έπαιζε η ομάδα τους. Και όχι τι κάνανε αυτοί απ' έξω. Είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή και το χθεσινό περιστατικό και μια σειρά από περιστατικά να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Και αντιλαμβάνομαι ότι οι 9 στους 10 δεν θέλουν να ξεκαθαρίσουν. Έχουν καλούς υπολογιστές στα ΑΛΦΑΤΑΦ. Το φαξ
πηγαίνει με τον σωστό τρόπο. Τα mail φεύγουν σωστά. Είναι τέτοια η τεχνολογία πλέον εκεί. Με την επάνδρωση του τμήματος και όλα βαίνουν καλώς. Για αυτούς. Πολύ σύντομα όμως θα αλλάξουν κάποια πράγματα και να είναι σίγουροι ότι δεν θα μπορούν με την ίδια ευκολία να λειτουργούν με την ανοχή της πολιτείας. Το σταματάω εδώ, περιμένω την ανακοίνωση και θα επανέλθουμε εφόσον βγει δημοσιευτή μέσα στην εκπομπή, θα τη σχολιάσουμε φυσικά. Και επειδή είμαι σε θέση να αντιληφθώ και δύο πράγματα παραπάνω, είμαι βέβαιος ότι η εξυγίανση και στο συγκεκριμένο χώρο θα έρθει ριζικά. Ριζικότατα. Αλλά κάποια στιγμή αυτός ο εντός εισαγωγικών πόλεμος θα πρέπει να σταματήσει. Και είναι διαφορετικό αυτό από το οποίο συνήθως ακούτε περί των ευθυνών των οπαδών, όταν ο ρόλος και η συμμετοχή των αρχών σου δίνει δικαίωμα να σκεφτείς πάρα πολλά πράγματα για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο ανάχωμα του Άρη είναι ο κόσμος του, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι οι σύνδεσμοί του οι πιο μάχημοι, γι' αυτό προσπαθείτε και μονίμως να βρείτε τρόπους να τους γονατίσετε. Δεν έπιασε με το κλείσιμο εντός εισαγωγικών των γραφείων, με τους νόμους που βγήκανε. Σας χάλασε το ιδιόκτητο κτίριο που έχει πλέον ο Super 3. Οι εντός εισαγωγικών μαγκές γίνονται σε άλλους συνδέσμους οι οποίοι δεν έχουν αγορασμένο δικό τους χώρο. Και μονίμως προκύπτουν θέματα και ζητήματα μόνο με τον κόσμο του Άρη. Αντιλαμβάνομαι ότι περισσότεροι από εσάς ασχολείστε περισσότερο με τον Γκαρσία, τον Βέλεθ και τον Κουέστα. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι υπάρχουν και πολύ 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 σημαντικά θέματα στην προσπάθεια ολοκληρωτικής άλωσης της πόλης. Δεν θα γίνει λοιπόν αυτό που θέλετε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτά. Πάμε στο πρώτο break, έχοντας ξεπεράσει λίγο και τις 5.30, 5.32 είναι. Θα επιστρέψουμε με το πρόγραμμα του τριημέρου, θα επιστρέψουμε με το τελευταίο ρεπορτάζ από το ποδοσφαιρικό τμήμα και από το μπασκετικό, γιατί έχουμε δύο σημαντικά μάτς αύριο για μπάσκετ και ποδόσφαιρο και τα αναφέρω χρόνια. Πάμε Τζόνι στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε λίγο 107,4 All About Harrison Air. Χρήστος Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. FM κενό το μήνυμά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Πάμε πριν ασχοληθούμε με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη. Καταρχήν βγήκε η ανακοίνωση. Α, ωραία, τότε να μπούμε να τη διαβάσω. Μέχρι τις 6.30 θα τη διαβάζει. Λοιπόν, η ανακοίνωση λίγο πολύ. Διαβάζετε? Ναι, γιατί να μην διαβάζετε, ρε φίλε. Πάντα οι ανακοινώσεις του Super 3 διαβάζονται. Έχει μια έκφραση κάπου, αλλά είναι περιγραφή ενός γεγονότος η έκφραση που έχει τον Πινελίκη μέσα. Από διάλογο αστυνομικού με αστυνομικό. Λοιπόν. Πέρα να διαβάσω. Θα υπάρξει τώρα σε λίγο στο Λαμπαουτάρης, οπότε θα διαβάσουν από εκεί ο κόσμος. Ωραία. Υπάρχει, κάνει μια περιγραφή του τι συνέβη χθες. Λίγο πολύ είναι και κάποια πράγματα που είπα και εγώ λίγο πριν, ότι αντί να σταματήσει η αστυνομία αυτούς που ήταν απ' έξω, μάντρωσε αυτούς που ήταν μέσα. Και παρόλα αυτά, όταν βγήκαν κάποιοι προς τα έξω, έγινε αυτό το οποίο έγινε. Είναι ξεκάθαρη καταγγελία κατά των χειρισμών της αστυνομίας για την υπόθεση.
Είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα σε σχέση με την προπαγάνδα που περνάει σε τέτοιου είδους θέματα και ζητήματα και ότι πρέπει να πηγαίνει πάντα το θέμα στους κακούς οπαδούς. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες σε σχέση με διαλόγους αξιωματικών της Ελλάς. Ότι υπάρχει καταγγελία που αναφέρει ότι ο ένας είπε γιατί κάνατε προσαγωγές αφού εγώ δεν έδωσα τέτοια εντολή. Και η απάντηση ήταν τι είναι αυτά που κάνεις. Πήρες τη δημιουργία από τη Χουρμούζιο που κατέβαινε 60 άτομα και την έστειλες να μπλοκάρει τους άλλους στο γήπεδο. Τα έχεις. 30 μηχανές περίμεναν την εντολή σου για να πάνε να τους μπλοκάρουν και δεν δόθηκε ποτέ. Αυτά τα πράγματα όπως αντιλαμβάνεστε είναι σε επίσημη ανακοίνωση. Και πρέπει να τύχουν απόλυτης διερεύνησης από τις αρχές. Είναι αδιανόητο αυτό που καταγγέλει ο Σούπερ 3, αν το έχετε αντιληφθεί. Η καταγγελία είναι ότι μιλάει αστυνομικός με τον προϊστάμενό του και ο ένας του είπε ο προϊστάμενος γιατί έκανες προσαγωγές και του απαντάει είναι η δημιουργία εκεί, την πήρες από εκεί, κατέβαιναν 60 άτομα και εσύ έστειλες να μπλοκάρεις αυτό το που ήταν μέσα στο γήπεδο. Γιατί δεν έδωσε εντολή στις μηχανές να πάνε να τους μπλοκάρουν. Αντιλαμβάνεστε για τι πράγματα μιλάμε. Όταν αυτά τα πράγματα έρχονται να συνδεθούν με όλες αυτές τις καταγγελίες περί φαξ υπολογιστών καινούριων και διαφόρων άλλων καταστάσεων, τότε μιλάμε για πολύ σοβαρά θέματα και ζητήματα. Για πολύ σοβαρά θέματα και ζητήματα. Και προφανώς δεν περιμένω από την τωρινή πολιτική ηγεσία να ασχοληθεί με αυτά. Για ευνόητους λόγους. Έχουν άλλωστε πάρα πολλή δουλειά στο να διαμορφώσουν τον περιβάλλοντα χώρο εκεί στην Τούμπα. Ή να στείλουν αποστολές, παρουσία μάλιστα του ιδιοκτητών ομάδων, όχι του ίδιου, των εκπροσώπων του, εδώ γύρω, εδώ δίπλα. Στην ΤΕΜΕΚ Μακεδονία. Διαβάσουμε. Όχι. Όχι, ωραία. Κρατάω επίσης, αυτό περιγράφω τόση ώρα, Σύνικο, να διαβάσεις μια τέτοια ανακοίνωση. Πρέπει να μπει ο κόσμος να τη δει στο Λαμπάουταρ σε λίγο ή στην σελίδα του Super 3 στο Facebook. Γιατί το να τη διαβάσεις τώρα δεν. Αυτή η ανακοίνωση, τη διαβάσεις, περνάει. Να σημειώσω επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Την αναγνώριση και την συγγνώμη την οπαδική για το πανί που είχε βγει πριν από κάποια χρόνια για τον Ξηροκώστα. Είναι μαγιά που μέσα σε μια τέτοια κατάσταση έχουν το θάρρος να τοποθετούνται έτσι και χωρίς κανένας να τους υποχρεώσει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αναφέρονται σε κάτι που έγινε πριν, ξέρω, 30 χρόνια είναι, πόσο, 20 χρόνια, πότε έγινε αυτό με τον Ξηροκώστα, δεν θυμάμαι κιόλας. Τη χρονιά. Τα υπόλοιπα επαναλαμβάνω, ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν με τις καταγγελίες για συγκεκριμένους αστυνομικούς, πρέπει να τύχουν διερεύνησης. Ας τύχουν διερεύνησης και ας πούνε ότι δεν ισχύουν. Αλλά δεν γίνεται να περάσουν για μία ακόμη φορά έτσι. Δεν γίνεται να παίζει μεντάρις. Οι οπαδοί του Άρη να πηγαίνουν εκεί για τον Άρη. Οπαδοί άλλης ομάδας να εξοπλίζονται και να κάνουν βόλτα στην πόλη και να κατευθύνονται προς τα εκεί και αντί να πιάσει αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά εκεί και πάνε ξεκάθαρα για να δημιουργηθεί η κατάσταση, η επεισοδιακή, εσύ να πηγαίνεις σε αυτούς που είναι μέσα στο γήπεδο. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα. Γιατί εδώ το θέμα δεν αφορά οπαδούς. Το θέμα εδώ δεν αφορά οπαδούς. Άλλο πράγμα αφορά. Και είναι τεράστιο ζήτημα. Αν το 1% από τις καταγγελίες που κάνει ο Super 3 έχει βάση. Τεράστιο. Τώρα μπορείς να προχωρήσεις στα υπόλοιπα ζητήματα. Πρόγραμμα 27ης αγωνιστικής.
Αύριο στις 5 και 4. Όφι, πας Γιάννενα στο Γεντικουλέ. Μάτς ζωής και θανάτου και για τους δύο. Ο Όφι είναι 14ος με 22, ο Πας είναι 13ος με 26. Τουλάχιστον αν ο Πας κερδίσει, ξεφεύγει από, τον απευθείας υποβιβασμό. Τώρα βέβαια έτσι όπως είναι τα πράγματα με την αναδιάρθρωση δεν ξέρουμε στο τέλος τι θα γίνει. Για αναδιάρθρωση. Αν γίνει, αν δεν γίνει, πόσοι πέφτουν. Πώς δεν θα γίνει, θα είναι παράνομο να μην γίνει. Άλλη κουβέντα αυτή πολύ μεγάλη. Αλλά κάποιες ομάδες εδώ στη γειτονιά μας, τώρα δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι ο νόμος και τι έχουν, τι προκήρυξη έχει υπογραφεί και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ ο νόμος πάει περίπατο. Γιατί πρέπει να υπάρχει Όφη, Ξάνθη, Γιάννενα. Το θετικό είναι ότι ο Βασιλιάδης δεν υποχωρεί. Άντε να δω. Μακάρι να διατηρηθεί αυτό και να μην υπάρξει παρέμβαση άνωθεν. Στις 7 Παναθηναϊκός Άρης στο ΆΚΑ. Με μια ομάδα να έχει κίνητρο, την άλλη όχι τόσο πέραν του γοήτρου. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Στις 7.30 Πανιώνιος Λάρισα. Στη Νέα Σμύρνη. Πολύ κοντά οι δύο ομάδες σε βαθμολογία. 30 Λάρισα, 29 Πανιώνιος. Την Κυριακή στα πηγάδια Ξάνθη ΑΕΚ. Ψιλοαδιάφορο μάτς αυτό είναι η αλήθεια. Η Ξάνθη έχει ένα κίνητρο παραπάνω. Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός. Εδώ έχει μπόλικο ψωμί. Και για τον Αστέρα και για τον Λεβαδιακό. Ο οποίος Λεβαδιακός παίζει και αυτή την εβδομάδα το τελευταίο του χαρτί. Απέναντι σε ένα Αστέρα που θέλει να μακρυνθεί από τις επικίνδυνες θέσεις. Πανετολικός Ολυμπιακός στις 7 την Κυριακή. Μισή ώρα αργότερα στο γήπεδο της Τούμπας πάω Κλαμία. Και τη Δευτέρα σε ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Άρη, αλλά γενικότερα νομίζω ότι ψιλοαδιάφορο είναι. Ατρόμητος Απόλλων Σμύρνης στις 7 αυτό το μάτς. Ο Άρης ελπίζει σε μια γκέλα το δρομή του. Πολύ δύσκολα βέβαια να έρθει αυτή. Απέναντι στον υποβιβασμένο και μαθηματικά Απόλλωνα Σμύρνης. Αυτό είναι το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Το παιχνίδι το οποίο βέβαια συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα είναι το Παναθηναϊκός Άρης στο ΆΚΑ. Είναι το ντέρμπι του τριημέρου. Και έχει έναν Άρη ο οποίος πάει στο ΆΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού που έχει κακή προϊστορία, για να πάρει την νίκη έστω το βαθμό της ισοπαλίας που θα τον βοηθήσουν να διατηρήσει τον πρώτο λόγο που έχει όσον αφορά την τέταρτη θέση. Μία εβδομάδα πριν το μάτς με τον Ατρόμητο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένας Άρης που αυτή την ώρα ταξιδεύει για την Αθήνα. Διαβάσαμε νωρίτερα και την αποστολή, τους παίχτες που επέλεξε ο Σάββας Παντελίδης, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, με τον Βέλεθ να επιστρέφει, τον Ντόνσο να είναι εκτός δεκαοχτάδας, ο Αργεντινός, και μια εντεκάδα που θα έχει αλλαγές, όπως φαίνεται, από πλευράς Παντελίδη, με δύο θέσεις να παίζονται, αυτή, μία στην άμυνα και μία και η δεύτερη αυτή του επιτελικού μέσου. Στην άμυνα. Να δούμε σε ποιο άκρο θα αγωνιστεί ο Βαλεριάνος. Θα παίξει σίγουρα δηλαδή. Εγώ πιστεύω θα παίξει, ναι. Το θέμα είναι σε ποιο άκρο θα αγωνιστεί. Ναι. Κατά πάσα πιθανότητα θα του δώσει φανέλα βασικό. Απλά τον έχει δοκιμάσει αυτές τις μέρες και δεξιά, τον έχει δοκιμάσει και αριστερά. Ο Παναθηναϊκός ποιον έχει αριστερά. Παναθηναϊκός θα παίξει 3-5-2 με full back Ινσούα Γιόχανσον. Ινσούα αριστερά, Γιόχανσον δεξιά. Ναι. Στο πρώτο παιχνίδι. Ο Γιόχανσον είχε δημιουργήσει αρκετά θεματάκια. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι πιο επικίνδυνος παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Ινσούα. Άρα να μην το βάλει τα δεξιά λες και να το βάλει από τα αριστερά. Ο Ινσούα από πού παίζει. Εσύ ποιον θες να προσέξουμε, τον Γιόχανσον ή τον Ινσούα. Και τους δύο πρέπει να προσέξεις. Ωραία, ναι, ποιον θες να προσέξεις περισσότερο. Αλλά παρ' όλα αυτά σου λέω ότι ο Ινσούα παίζει δεξιά, ρε φίλε. Ο Ινσούα παίζει αριστερά στο Παναθηναϊκό. Άρα να βάλεις δεξιά το Βαλεριάνο την Τζανακάκη, λες. Ναι. Όχι, δεν είπα αυτό. Α, θα αφήνεις δεν νοηθεί. Εγώ θέτω παραμέτρους αγωνιστικές του Παναθηναϊκού. Ναι. Τώρα ο προπονητής ξέρει αν μπορεί. Ναι. Μπορεί να σου πει ότι ο Τζανακάκης μπορεί να το μαρκάρει καλύτερα. Μπορεί να σου πει ότι ο Βαλεριάνος μπορεί να μαρκάρει καλύτερα το Γιόχανσο. Ξέρω, δεν ναι. Είμαι προπονητής, δεν έχω κάνει scouting τα προσόντα των παιχτών. Εγώ σου λέω ότι είναι δύο back, τα οποία δεν είναι ακριβώς back. Είναι πολύ επιθετικά. Τον Ινσού εγώ θα τον ήθελα στον Άρη. Ναι. Περισσότερο αν με ρωτάς σε σχέση με τον Γιόχανσον. Με τον μάνατζερ του έχεις καλές σχέσεις. Έχω καλές σχέσεις, μια πραγματικότητα. Τα 400-500 χιλιάρικα που θέλει δεν έχω. Ναι. Αλλά γενικότερα δηλαδή είναι ποδοσφαιριστές πάνω στους οποίους ο Άρης θα προσπαθήσει να δουλέψει
την άμυνά του. Ναι. Θα φανεί σε ποιο άκρο τώρα θα είναι το Βαλεριάνο. Κατά πάσα πιθανότητα, επαναλαμβάνω, θα είναι βασικός. Αν επιβεβαιωθεί αυτό αύριο, μένει να δούμε αν θα βγάλει τον Κόρχουτ ή αν θα βγάλει τον Τζανακάκη. Ο Παντελής Πάσος, ο Κόρχουτ δεν τα πήγε καλά, είναι η αλήθεια σου, μας με τον Όφη. Δεν ήταν στην καλή του μέρα ο Ούγγρος. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η θέση του επιτελικού μέσου που παίζεται ανάμεσα σε Φετφατζίδη και Μαρτίνες. Ένα από τους δύο καλείται να επιλέξει ο Παντελίδης. Τους έχει δοκιμάσει και τους δύο. Για παράδειγμα, Τετάρτη ξεκίνησε με το Μαρτίνες, δοκίμασε συνέχεια το Φετφατζίδη. Χθες ξεκίνησε με το Φετφατζίδη, δοκίμασε συνέχεια το Μαρτίνες. Δεν ξεκαθάρισε και πολύ το τοπίο ποιον από τους δύο θα χρησιμοποιήσει. Το δίκαιο είναι να βάλει το Μαρτίνες. Από πού και σου είναι, τι εννοείς δίκαιο. Το δίκαιο βάσει τη απόδοσή σου τελευταία παιχνίδια. Το δίκαιο είναι λοιπόν να τον έχει στον πάγκο, γιατί όποτε έρχεται από τον πάγκο είναι καλός. Ναι. Υπάρχει όμως το δεδομένο, αυτό πήγα να πω, ότι ο Μαρτίνες τα καλά του παιχνίδια τα κάνει όταν μπαίνει αλλαγή. Άρα το δίκαιο είναι να γίνει έτσι. Λοιπόν, okay. Πιο πολύ μιλάμε σαν επιβράβευση. Αν θέλω να τον επιβραβεύσει για την προσπάθειά του το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, έχει ένα Φετφατζίδη που δεν είναι δεκάρι, είναι εξτρέμ, αλλά ξέρει τη θέση. Έχει τεχνική, έχει ταχύτητα, έχει μια ποιότητα. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση με τον Μαρτίνες στο τελευταίο διάστημα. Δεν μπορείς να πεις ότι ήταν κακός με τον Όφη. Έχει κάνει χειρότερα παιχνίδια φέτος. Τον έχεις δει συγκεκριμένη θέση κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου είχε και δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να σκοράρει. Αυτά είναι τα δεδομένα πάνω κάτω και τους δύο ποδοσφαιριστές. Θα δούμε αύριο, λίγο πέρα τη σέντρα, ποιον θα επιλέξει. Και από εκεί και πέρα, ο Λάρισον θα επιστρέψει στα αριστερά. Ο Ματέο θα παραμείνει σε. Άντε, να το πιάσω την άμυνα που σου αρέσει περισσότερο. Ο Κουέσα στο τέρμα. Ο Βέλεθ επιστρέψει στην εντεκάδα, λογικά μαζί με τον Ρόουζ θα είναι το δίδυμο στα στόπερ. Περιμένω να δούμε αν τελικά παίξει ο Βαλεριάνος, ποιον θα αφήσει εκτός ο Παντελίδης, δηλαδή Κόρχου την Τζανακάκη. Στα χαφ δεν κουνιούνται ο Σιώπης με το Ματίγια, για κανένα λόγο. Ο Λάρσον επιστρέψει στα αριστερά με τον Ματέο να διατηρείται στα δεξιά. Και ο Ντιγκινί, που κατά πάσα πιθανότητα θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης, θα έχει πίσω του έναν εκ των Φετφατζίδη ή Μαρτίνες. Ο 4-2-3-1 που θα δούμε από τον Παντελίδη για μία ακόμη φορά. Με τον Παναθηναϊκό απ' την άλλη να μετράει αρκετές επιστροφές σε σχέση με το μάτς κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης, όπου ο Δόνης έκανε ένα ψηλό rotation και χρησιμοποίησε πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Με την δυνατή του τριάδα στο κέντρο, Κουρμπέλη, Κάτσε, Δόνη να επανέρχεται. Σε 3-5-2 μάλλον θα δούμε τον Παναθηναϊκό. Το Μακέντα με το Χατζηγιοβάνι μπροστά. Το Νησούα με το Γιώχανσον να είναι η fullback. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τώρα πίσω και την τριάδα της άμυνας. Υπάρχει ο Κονόμου, υπάρχει ο Κολοβέτσιος. Έχει επιλογές εκεί πέρα. Α, δούμε ποιος θα επιλέξει. Με τον Διούδη να επανέρχεται και αυτός στο τέρμα. Γιατί κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης αγωνίστηκε ο Κότσαρης την περασμένη Δευτέρα. Αυτά είναι πάνω κάτω τα δεδομένα όσον αφορά και την εντεκάδα του Άρη, αλλά και τα πλάνα του Δόνη για το αυριανό παιχνίδι στο κυκλισμένο των θυρών ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός έχει το γόητρο στο αυριανό μάτς και μόνο, καθώς έχασε κάθε ρεαλιστική ελπίδα για την πέμπτη θέση. Ο Άρης έχει το κίνητρο για την τέταρτη θέση. Θα είναι ακόμα καλύτερα για αυτόν εάν κερδίσει αύριο και με δεδομένο ότι κερδίσει ο Αδρόμος τη Δευτέρα να τον υποδεχθεί με αυτή την ισοβαθμία στο Κλειάνης Βικελίδης την μεθεπόμενη Κυριακή. Στη χειρότερα, αν πάρει έναν βαθμό, θα μπορέσει με νίκη την μεθεπόμενη Κυριακή να περάσει με συνένα πάνω από τους Περιστεριώτες. Στην τελευταία επίσκεψη του Άρη φέτος στην Αθήνα, στο τελευταίο του ντέρμπι, να φτιάξει και λίγο την εικόνα του κάτω στην πρωτεύουσα τη φετινή σεζόν, όπου δεν τα έχει πάει καθόλου καλά, με εξαίρεση εκείνο το διπλό μέσα στη Ριζούπολη. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια έχει χάσει και μάλιστα σε τρία από αυτά με βαρύ σκορ. 4-1 στο Καραϊσκάκης, 4-0 στο ΑΚΑ την ΑΕΚ, 4-2 στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο. Να ξεπεράσει λίγο αυτό που λέμε το σύνδρομο της Αθήνας στη φετινή σεζόν η ομάδα. Είναι, νομίζω, προσφέρεται το αυριανό μας για να το κάνει αυτό. Είναι μια καλή ευκαιρία για τον Άρη να πάρει μια νίκη στην Αθήνα και να πάρει μια ακόμα νίκη σε ντέρμπι τη φετινή σεζόν μετά από το 2-0 επί της ΑΕΚ πριν από λίγες εβδομάδες στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά το τελευταίο ρεπορτάζ για το αυριανό μάτς. Περισσότερα αύριο και μέσα από το Λαμπαουτάρης, φυσικά θα ενημερώνεστε live την εξέλιξη του αγώνα και μέσα από το Λίμπερο. Ο Άρης που τελευταία φορά ανοίξε στο ΆΚΑ με το 0-1 σεζόν 6-7 με το τέρμα του Νασιμέντο Μπελέμ. Ήρθε η ώρα να πετύχει μια νίκη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Από τότε έχουμε κερδίσουμε. Από τότε, ναι. Μια ίσως τελευταία αποτέλεσμα πήρε ο Άρης στην έδρα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, βασικά, γιατί
Έχει 33 παιχνίδια έχουν γίνει στη Λεωφόρο και 21 έχουν γίνει στο ΆΚΑ. Ήταν το 1-1 σεζόν 12-13 που σοφάρισε με τον Γιαννιώτο στο 89. Α, ναι, με τη σφαγή εκείνη. Που είχε μείνει με 10 παίχτες με το πέναλτι. Το που... μούφα πέναλτι στο Χριστόδουλο. Που απέβαλε το Παπαζαχαρία. Ναι. Μπράβο, ναι. Ο Καλογερόπουλος ζήτησε εκείνο το μάτς. Ο εξαίρετος Καλογερόπουλος. Ναι. Που Άρης βρήκε το γκολ σοφάρισε με τον Γιαννιώτο στο 89. Αυτά είναι τα δύο τελευταία καλά αποτελέσματα του Άρη. Είτε παίζει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, είτε παίζει το ΆΚΑ. Τελευταία φορά που παίξα στην Αθήνα ήταν στη Λεωφόρο το 4-1 σεζόν 13-14 που είχε σοφαρίσει ο Άρης με το Μανιά λίγο πριν το ημίχρονο και έβαλε άλλα τρία γκολ ο Παναθηναϊκός στην επανάληψη και πήρε την νίκη με τον Μπέρκ τότε να σκοράρει. Χατρίκ να κάνει ο Μπέρκ και να ανεβάζει ο Κλωναρίδης, αν θυμάμαι καλά, σε εκείνο το μάτς της Λεωφόρου. Ο Χριστοδουλόπουλος έχει βάλει τον γκολ. Πού? Μου λέει Σισοκόμ, λέει ο φίλος εδώ. Όχι, στο 1-1, ο Χριστοδουλόπουλος το έχει βάλει, με πέναλτι. Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι. Το πέναλτι που έχει κάνει ο Ζαχαρίας. Λοιπόν, αυτά το πέναλτι που δεν έκανε κανένας. Θεωρητικά. Το πέναλτι που έδωσε. Θεωρητικά. Πάντα θεωρητικά. Αυτά όσον αφορά το μάτς. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα, θα ανοίξουμε και τις γραμμές για κανένα μισάωράκι σίγουρα. Ανάλογα αν θα έχουμε και μια συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει μετά τις 6.30. Μαζί μας είναι φυσικά και ο Γιαννόπουλος, όσοι έχετε φορτηγό. Καλείτε στο 2-3-10-7-51-9-33 και έρχεται το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου 24 ώρες το 24ωρο και σας βάζει μπρος. Πάμε τώρα στο δεύτερο διάλειμμα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. All About Aris On Air στο Libero 107,4. Να πούμε το εξής. Υπάρχει μια έκκληση για αιμοπετάλια ανεξαρτήτου ομάδας αίματος. Είναι για ένα μικρό κοριτσάκι, την Δέσποινα την Τζελέπη, που είναι από την Κομωτινή. Διαγνώστηκε με δύσκολη ασθένεια. Βρίσκεται στην παιδογκολική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και όσοι παιδιά μπορείτε και όσοι μπορούμε, καλό θα ήταν να πάμε να δώσουμε τη βοήθειά μας. Επαναλαμβάνω, έκκληση για αιμοπετάλια, το όνομα Δέσποινα Τζελέπη. Τώρα εδώ ένας φίλος μου δίνει και το κινητό του πατέρα της, Γιάννη και τα λοιπά, δεν χρειάζεται νομίζω αυτό δημόσια. Νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται και πραγματικά μπορεί να βοηθήσει, παιδογκολογική του Ιπποκρατίου, Δέσποινα Τζελέπη. Φίλε Χριστόφορε που μου στέλνεις το μήνυμα, το έχω ήδη αναφέρει το συγκεκριμένο περιστατικό με την κυρία Τζίμα. Και την αντίδρασή της που ρωτούσε τι κάνουν οι Αριανοί στην Τούμπα ενώ έπαιζε ο Άρης μάτς και οι άλλοι δεν έπαιζαν κανένα απολύτως μάτς. Αυτές είναι οι καταστάσεις, αυτές είναι οι καταστάσεις προπαγάνδας που δυστυχώς βιώνουμε συνεχώς στην Θεσσαλονίκη και πολλές φορές καλούμαστε να αποδείξουμε εμείς ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Με τον Μπέλ θα παραταχθεί ο Άρης αύριο κόντρα στον Προμηθέα. Ο Αμερικανός τέθηκε στη διάθεση του Καστρίτη. Ο Γκουστάρκος έκανε και κάποιες δηλώσεις που μπορείτε να διαβάσετε στο All About Άρης. Απλά για τους φίλους ομάδας που θα βρεθούν αύριο στο Παλέ, όσο μπορείτε πιο νωρίς, επειδή είχε θεαματάκι αυτές τις μέρες στο ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων μέσω της Viva, αναμένονται αρκετοί που θα πάρουν το εισιτήριο τους αύριο πριν το τζάμπλ. Άρα όσο πιο νωρίς μπορείτε για να ξεκινήσει για να μην δημιουργηθεί θέμα πριν την άρξη του παιχνιδιού και συνωστισμός, κυρίως στην μπουτίκ από την οποία θα γίνεται η διάθεση των εισιτήριων και φυσικά στα εκδοτήρια του Παλέ. Πάμε στις γραμμές. Εδώ ένας φίλος πριν πάει στις γραμμές, τι γίνεται με τον Τόνσο. Με τον Τόνσο, παιδιά, τα έχουμε πει εδώ και τόσο καιρό. Τι γίνεται. Φίλε, τα έχουμε πει εδώ και τόσο καιρό. Δεν τα ξαναπούμε. Με τον Τόνσο.
Τα έχουμε πει τόσο καιρό, αλλά βλέπουν συνέχεια ο κόσμος που βλέπει συνέχεια εκτός. Ο Τόνσο θα επιστρέψει όταν θα είναι 150% έτοιμος σωματικά και πνευματικά. Γιατί... Αυτό το όταν, ξέρεις, είναι χρονικό υποθετική. Θα δοκιμάσει την επόμενη εβδομάδα να μπει. Αν τα καταφέρει, θα τεθεί στη διάθεση του Παντελή για το μας να τρώμε. Το θέμα όμως του Τόνσο δεν είναι μόνο σωματικό, είναι και πνευματικό. Ναι. Πλέον το φοβάται και ο ίδιος λίγο παραπάνω. Και στον Τόνσο κάνανε κακό τα παιχνίδια με Λιβαδιά και Πανιόνιο. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα άνοιξε η γραμμούλα. 2-3-10-2-87-8-8-8. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα που ξέχασα τι να πω. Γιατί το ξέχασε. Παιδιά, έχω τρελαθεί με αυτόν τον Μενότη. Τελείω στο Ζαϊγόρα δεν παίζονται οι άνθρωποι. Έχουν, τους έχει τρελάνει ο Τσίπρας τελείως. Ο Μενότη. Παιδιά δεν έχουν τρελαθεί. Ο Μενότη ποιος είναι. Ερχόταν στο τι είναι αυτός, Ιταλός, Ιταλός στόπερ είναι τι. Τραγουδιστής είναι τι. Ακούτε. Ναι. Ναι. Λέω, αν ερχόταν σε εμάς ναι. και έλεγε τον Σεπτέμβριο πριν αρχίσει το πρωτάθλημα ότι ο Πάουκ θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν θα το ρωτούσε κάποιος γιατί ρε παιδιά εμείς να το πάρουμε, τόσες ομάδες έχει. Ένας δεν βρέθηκε από αυτούς να τον πει. Τι να τον πει, γιατί θα πάρουν το πρωτάθλημα. Γιατί τους είπε ότι θα πάρουν το πρωτάθλημα. Ποιος σου το είπε. Ο Τσίπρας που τους είπε. Α, ο Τσίπρας που το είπε, ναι. Δεν ρωτήθηκε κανένας, γιατί μας λες εμάς ότι θα το πάρουμε. Ευχήθηκε. Μήπως μας δίνεις καμιά ηλιά και θες καμιά πρέσπα, τίποτα. Πρέσπα. Δεν το ρώτησε κανένας. Το χάψανε και τώρα βγαίνουν και λένε και δεν υπάρχουμε εμείς για αυτούς και εμείς δεν ξέρουμε που παίζει ο Άρης στη ΜΕΝ και το ξέρουν αυτοί. Και πάνε εκεί. Ναι, εδώ, όμως, εδώ αυτοί που δεν σας βλέπω που λένε. Δεν ασχολούν. Για τη ΜΕΝ πήγανε για τη ΜΕΝ, ρε. Ο παδί της ΜΕΝ ήταν. Ξεφτέλησε τους μέσα στην Τούμπα, να πούμε. Κατάλαβε, Χρήσαντε. Ναι. Και κάνουν οι μαγκές τώρα, να πούμε. Μία ήττα θα ήμασταν αν δεν χάναμε στη Λιβαδιά στο δεύτερο γύρο. Με μία ήττα θα ήταν ο Άρης. Τι έκανε. Και τώρα μιλάνε. Κατάλαβε, βγαίνει και ο Αεξής κάτω. Που δεν μπορεί να πάει όσο ο κόσμος πήγε ο Άρης κάτω, αυτός που είναι Αθηναίος δεν πήγε τόσο ο κόσμος αυτό και λέει ο Άρης ποιος Άρης, λέει δεν το βλέπουμε, υπάρχει Άρης λέει στον πλανήτη και ο Άρης πήγε κόσμο αυτοί που δεν μπορούν να πάνε στο Ολυμπιακό στάδιο. Δεν πειράζει, καλό πέρασε στο Βικελίδη. Δεν τα λένε όμως αυτά, το ράδιο κάνει την προπαγάνδα του, ωραία την κάνει, δεν πειράζει, ας κάνει, ας γελάνε με τον Άρη. Ας γελάει ο Ζαγόρας με τον Άρη, δεν πειράζει, Χρήσαντε. Καλά, ο Ζαγόρας, όπως έχει τον... Όλοι. Περίμενε λίγο, το έχεις ξαναπεί. Όλοι θα πληρώσουν Μενότη. Ο Μενότη όπως βγαίνει... Μενότη και Μενότη μας έχει πρίξει, να πούμε. Εντάξει, πρόσεξε όμως, δεν καταλαβαίνεις τι κάνει με τον Μενότη. Όχι, γι' αυτό μιλάς έτσι τώρα. Εντάξει, πλάκα η καζούρα, όλο με τον Άρη. Καλά, ο Γουίλι δεν λέει για τον Άρη και τον Πάοκ λέει. Ευτυχώς είναι αυτό το παιδί. Άμα βγαίνουν τα παιδιά αυτά και μιλάνε, όποιος για όποιοι βγαίνουν θα μιλάνε. Ευτυχώς, άμα βγαίνει ο Μενότη, θα κάνει, τον κλείνει. Τι είναι αυτή η ειρωνία με τον Άρη και γέλιο, αυτό το γέλιο του Ζαγόρα μου με τρελαίνει. Δεν σ' αρέσει. Με τον Ζαγόρα μου φαίνεται. Τάχει με τον Γιώργο εσύ. Τάχει. Με τον Χρυσάνθο είμαστε. Α, με τον Χρυσάνθο έτσι πάμε. Αν το φάμε τον Ζαγόρα, τώρα θα βγάζω εγώ το Μενότη. Με τον Ζαγόρα τα έχει, αλλά τον ακού. Περίμενε. Με τον Ζαγόρα τα έχει, αλλά συνεχίζει τον ακού κανονικά παρόλα αυτά. Αφού κάνει καλή εκπομπή. Έγινε παιδιά. Να είσαι καλά. Έγινε παιδιά. Έγινε παιδιά. Κολλητός του μπαμπά του Σκόρδαλο, του Κόλκα. Στον Παύλο Μελά. Αλήθεια. Ναι. Έχει τρέλα μεγάλη με το Μενότη και τον καθηγητή 4. Και άλλες φορές έχει αναφερθεί στο Γιώργο, αλλά συνεχίζει να ακούει παρόλα αυτά. Καλά κάνει. Καλά, δεν χάνεται. Ναι, να σου κάτι, κοίταξε. Τώρα για να είμαστε σωστοί. Ο Γιώργος κάνει μια συγκεκριμένη εκπομπή, βγάζει ακροατές και μιλάνε. Ναι. Και μπορεί να βγει και ο Μενότη και ο Γουίλι και ο Μουίλι και ο Μπεμπότη. Αλλά ακούστε βάρι. Τον λίγο, τον Γιώργο, πώς μιλάει στο Μενότη. Αλλά δεν τα πιάνετε μερικά πράγματα με τις ατάκες που λέει. Τέλος πάντων. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Δεν έχουμε επόμενο, Βασίλη. 2-3-10-2-87-8-8-8. Ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο, μέχρι και τις 6.30 τουλάχιστον. Για να σχολιάσετε όσα σας είπαμε για την 11η του Άρη στο αυριανό μάτς, για την 11η του Παναθηναϊκού στο αυριανό μάτς. Για το μπάσκετ, αν έχετε ένταση να ασχοληθείτε, σας βλέπω λίγο ντεφορμέ μπασκετικά, είναι η αλήθεια. Η ανακοίνωση του Super 3 υπάρχει. Και η ανακοίνωση του Super 3, φυσικά, την οποία μπορείτε να διαβάσετε. Και έχουμε απομονώσει και ένα κομμάτι, αυτό που αναφέρεται, για να το δείτε, να το διαβάσετε, μήπως περάσει σε δεύτερη μοίρα, ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την οπαδική συγγνώμη. Και είναι προς τιμή τους που το κάνουν αυτό. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα αδερφέ. Έλα. Είμαι αυτός που σε πήρα την προηγούμενη Παρασκευή τελευταίος και σου είπα θα τους λιώσουμε. Το θυμάσαι το τηλέφωνο. Σωστός, δικαιώνεσαι. Έτσι, μπράβο.
Ποιους λιώσαμε. Αργήσαμε λίγο, αλλά τους λιώσαμε. Ποιους λιώσαμε. Ναι, τον Όφη. Τον Όφη. Έλειπες, Χρύσανθε, εσύ, έλειπες, ήσουν έξω. Ναι, γι' αυτό ρωτάω ποιους λιώσαμε. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, τι φωνή έχεις. Δεν θα σου την πω. Κάτσε, αφού μου την είπες και βγήκε την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν τη λες και τώρα. Τώρα μπορεί να μην έχει καλή φωνή. Δεν έχεις καλή φωνή, Φλάκα. Φοβάμαι πως είναι 0-3. Μπομπ, τι! Μόνο. Άμα είναι 0-3, κλείστον. 0-3. Άμα το βρίσκεις. Γιατί φοβάσαι, τι είσαι Παναθηναϊκός και φοβάσαι. Όχι, ρε φίλε. Όχι, τότε ρε. Τι λες, απλά φοβάμαι. Έτσι θα είναι πολύ δυνατό. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ δυνατό. Μάλιστα. Αν το πετύχεις και αυτό, θα σε έχουμε κάθε Παρασκευή να δίνεις στοιχηματικές προβλέψεις. Ναι, δεν βγήκα τελευταίος όμως. Σωστό. Ένας περίμενες λίγο. Σωστό. Λοιπόν, αύριο έχω μια δουλειά. Είναι να το δώσω ένα μαγαζί. Δεν ξέρω αν θα το δώσω ένα φίλο εδώ πέρα. Αλλά όποτε πήγα σε αυτό το μαγαζί, χάσαμε. Άρα να μην πας. Ένα θα σου πω. Είδα το μάτς μέσα στα Γιάννενα που πρώτη φορά χάσαμε. Κακό. Και είδα το μάτς μέσα στο εργοτέλη. Κλείστε το μαγαζί. Να σου πω. Δεν πάω. Στείλε το ΣΔΟΕ στο μαγαζί. Αυτό, ναι. Την επιθεώρηση εργασίας και το ΙΚΑ μαζί. Όχι ρε, όχι. Αδελφός, καλά ρε φίλε, είναι δυνατόν. Αδελφός, όποτε δεν είμαι εγώ εκεί πέρα κερδίζει ρε μαγαζά. Α, εντάξει. Ωραία, άρα εντάξει, άρα μην πας εσύ. Δεν θα πάω εγώ εκεί. Τώρα γι' αυτό καλά. Τώρα ψάχνω πού και τα λοιπά θα γίνει της κολάσεως. Συγγνώμη, το μάτς το δείχνει η ΕΡΤ. Δεν ξέρω, δεν έχω ανοίξει τίποτα, παιδιά. Πρόσεσε λίγο, το μάτς το δείχνει η ΕΡΤ. Δες το σπίτι σου. Σωστό. Δεν το βλέπω σπίτι, δεν μπορώ. Α, εντάξει, καλά. Πάνε όπου να είναι ΕΡΤ. Δεν μπορώ. Να σου πω, ποιος είναι στην αποστολή, είναι ο Τόνσο. Όχι. Ο πάλι ξανά τα ίδια. Τι γίνεται τώρα δηλαδή. Τι έγινε. Θα μπουν οι άλλοι. Θα μπουν οι άλλοι. Είναι όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι είναι. Δόξα τω Θεώ, επιλογές υπάρχουν. Αυτό φτάνει, παιδιά. Δεν μασάμε, προχωράμε. Όπως είπε και ο άλλος, όποιον να είναι το σκορ, αλλά το σκορ θα είναι, σας είπα. Θα είναι νίκη του Άρη. Μακάρι. Έγινε. Θα ακούν οι παίχτες, θα μπουν στα σκυλιά και θα τελειώσει η ιστορία. Μακάρι. Το μενού το ξέρουν. Μακάρι. Αυτά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είστε καλά, για χαρά. Για χαρά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα, Νίκο και Χρύσανθε. Καλώς το. Λοιπόν, ακούω για το ποδόσφαιρο, τα είπαμε και χθες, Νίκο, μαζί, ότι μπαίνεις από το πρώτο λεπτό και τους βάζεις μέσα στα δίχτυα, γιατί αυτοί είναι ατάλλαντοι όλοι. Εντάξει, βέβαια, εσύ είσαι λίγο υπεραισιόδοξος, είναι η αλήθεια, με το 0-5 που μου έλεγες δεν χθες, είμαι, αλλά δεν είμαι, δεν είμαι υπεραισιόδοξος, είναι ιδανικές οι συνθήκες να πας εκεί πέρα κάτω, να τους κάνεις κηδεία και να κάνουν 20 χρόνια να βγουν από τα σπίτια τους. Μάλιστα. Λοιπόν, για το μπάσκετ προβληματίζομαι και από το ότι ο προπονητής δεν μπορεί να πάρει ούτε το 20% από τους παίκτες. Έχουμε και εκείνο τον αριστερό χειρό Μούρτο. Τα πράγματα είναι δύσκολα στο μπάσκετ. Τώρα όσον αφορά για τον πρώτο φίλαθλο που είπε για τον Ζαγόρα και που παίρνουν τηλέφωνο τώρα, παίρνει και ένας που τον λέει ο Ζαγόρας καθηγητής, έτσι. Ναι, ο καθηγητής. Αυτός τι είναι καθηγητής, καθηγητής κανονικός στο σχολείο είναι. Πανεπιστημίου. Α, πανεπιστημίου. Και πότε πάει και διδάσκει, αφού όλο τα δύο το πρωί διδάσκει ο άνθρωπος, εσύ αμέσως να τον φας για τη δουλειά. Αλλά δεν έχει μετά... τι, τέσσερις ώρα. Καλά, δεν μπορεί να βγει μισή ώρα στο τηλέφωνο, ο άνθρωπος να μιλήσει. Να διαβάσει, να διορθώσει τίποτα από τους φοιτητές. Διαβάσει, φίλε, πανεπιστημίου είναι, τα ξέρει όλα. Τα ξέρει όλα. Αφού είναι πανεπιστημίου. Ναι, να διορθώσει κάτι από τους φοιτητές, κάτι, κάποια εργασία, κάτι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος τώρα... να μιλήσει μισή ώρα στο τηλέφωνο, τι λες τώρα, εντάξει. Δηλαδή ένα καφέ δεν μπορεί να πιει, πρέπει όλη τη μέρα πάνω τα βιβλία να είναι. Καθηγητής τώρα πανεπιστημίου και κάθεται και ασχολείται τώρα με το ποδόσφαιρο. Γιατί τι, εμείς δηλαδή που είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου δεν ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Τι να πω τώρα, δεν ταιριάζει τώρα σε έναν καθηγητή πανεπιστημίου, σε έναν γιατρό. Το μόνο του λάθος είναι ότι είναι ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά δεν από ό,τι ξέρω, είναι εξαίρετος επιστήμονας. Απλά έπρεπε να έχει ένα κουσούρι. Το κουσούρι είναι ότι είναι ΠΑΟΚ. Αυτό είναι συνήθως οι γιατροί, οι δικηγόροι, ξέρεις... Είναι Άρης. Όχι, μπορεί να είναι και Άρης, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι το επίπεδο, το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα. Όχι, το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Ποδόσφαιρο είναι για όλους, αλλά... Και σένα είναι ο παδός ο Μαργαρίτης Χινάς που είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, ρε φίλε. Τι πάνω δεν άκουσα εγώ το... Δεν άκουσα εγώ το Μαργαρίδη να βγαίνει συνέχεια στο ραδιόφωνο. Ναι, γιατί θα βγει σε εμάς γι' αυτό.
Αυτό κάθε μέρα βγαίνει. Ίσα-ίσα. Άρα έχει και μενότη και καθηγητή και γουίλι. Είναι πολυσχηδής η εκπομπή του κυρίου Διευθυντή. Είχα μια απορία. Πολυσχηδέστατη. Εγώ νόμιζα, ναι. Είχα μια απορία, γι' αυτό ρώτησα. Ναι. Ακούω καθηγητή και λέω: ρε γάμο, τι καθηγητή είναι αυτό. Καθηγητή, εγώ νόμιζα ότι είναι ΚΑΣ. Θα πας στην Καλαμάτα εκεί στο Πανεπιστήμιο να διδάξει. Να σε διδάξει. Ναι, νόμιζα ήταν σε λύκειο, σε γυμνάσιο και λέω: καλά, αυτό τώρα καθηγητή σε γυμνάσιο, πότε διαβάζει, πότε διορθώνει διαγωνίσματα, όλο μιλάει στο Πανεπιστήμιο. Δεν γράφει διαγωνίσματα, παιδιά τώρα. Τέλος πάντων. Έγινε. Να σε καλή συνέχεια. Να σε καλά. Έχουμε άλλο Βασίλη μου. Δεν γίνει ένα έλεγχο άμα διορθώνει τα γραπτά. 2-3-10-2-7-8-8-8. Ναι. Τι. Ανοιχτές οι γραμμές για κανένα δεκαλεπτάκι ακόμα σίγουρα. Μετά θα δούμε. Ανάλογα. Αν μας βγει αυτό το οποίο έχουμε προγραμματίσει. Γιατί είναι καθοδόν κιόλας ο καλεσμένος που είναι να έχουμε. Θα δούμε. Θα έχουμε καλεσμένο. Αυτό δεν είναι καλό τηλεφώνημα τώρα. Δεν είναι καλό. Όχι, τώρα με το σηκώσει εκπομπή. Ναι, τώρα έχω εκπομπή. Έχουμε εκπομπή τώρα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να μας πεις για τον Τόνσο, μας είπες. Σας είπαμε για τον Τόνσο. Τι, ότι? Ότι θα μπει, ότι θα είναι 150% έτοιμος. Ποτέ δηλαδή. Δεν το ξέρω. 150% πότε να είναι. Βάζω και ένα 50% πνευματικά. Το 100% είναι το σωματικό. Ένα τι βάζεις. Ένα 50% βάζω και το πνευματικό κομμάτι. 100% σωματικά και ένα 50ράκι από δίπλα πνευματικά. 150 πάει. Εμείς θα αρχίσουμε, κύριε καθηγητά, να τον πληρώνουμε τον Τόνσο όταν είναι 150% ένσημος ή τον πληρώνουμε και τώρα που δεν είναι 100% έτοιμος πνευματικά. Γιατί από τα λεφτά ποδοσφαιριστή μας, πήραμε, δεν πήραμε καθηγητή πανεπιστημίου. Έχουμε καθηγητή, τον κύριο καθηγητή. Εγώ τον διάλεξα. Τι? Εγώ τον διάλεξα. Εμείς τον διάλεξαμε, σου λέμε. Εντάξει. Εσύ τον διάλεξα. Να βάλει λοιπόν το κεφαλάκι του και τον ποπουδάκο του, να δουλέψει, να δυναμώσει τα ποδαράκια του και να παίξει μπάλα. Ναι. Γιατί παίρνει και πάρα πολλά λεφτά ο κύριος Τόνσο. Αλήθεια. Έτσι. Αλήθεια. Όχι να είναι, δεν είμαι πνευματικά έτοιμος. Μην αρχίσω τώρα. Άντε. Δεν είναι ότι άντε. Δεν είναι άντε. Πλήρωσα και ρήτρα. Και 100% έτοιμος. Να γίνει. Άξι. Να κάνει καλύτερη ζωή, καλύτερη γύμναση και να βάλει και το μυαλουδάκι του να δουλέψει σωστά. Ναι. Ποδοσφαιριστής είναι, δεν μπαλαρίνα. Άντε. Εσύ καλά τα λες, Χρυσάνθα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, επιλογές έχεις. Είναι σημαντικό αυτό. Βλέπεις ότι υπάρχει ο Μαρτίνες, υπάρχει ο Φετφατζίδης. Έχεις εναλλακτικές συγκεκριμένες. Το ότι έχω εναλλακτικές τον σώζουν, να ξέρεις. Καλά, 100%. Γιατί αλλιώς θα δημιουργούνταν ένα ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα με τον Τόνσο, που ήδη ασχολούνται αρκετοί. Απλά εντάξει, λίγο σιγά σιγά θα πρέπει να τα αφήσουμε. Γιατί υπάρχει μια κατάσταση που είναι δεδομένη και δεν αλλάζει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα πρέπει να περιμένουμε και ο παίκτης θέλει να παίξει. Okay, αλλά δεν είναι έτοιμος για να παίξει. Και δεν είναι τώρα ξαφνικά. Που ανακοινώθηκε η αποστολή και είδατε ότι δεν είναι μέσα. Από Τρίτη Τετάρτη λέμε ότι δεν όταν θα είναι. Όταν ακούω τα πνευματικά, μου γυρίζουν τα μυαλά. Από Τρίτη Τετάρτη λέμε ότι δεν θα υπολογίζετε κατά πάσα πιθανότητα. Ξαναλέω. Όταν ακούω ότι τα πνευματικά και φοβάται, μαζί, μου γυρίζουν τα μυαλά. Μαζί σου είμαι σε αυτό, ρε Χρήστο. Okay, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Να ξεφοβηθεί. Άξι. Πάμε στον επόμενο. Άμα φοβάται, να μας κόψει 100.000 το συμβόλαιο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Αν δεν ήταν προσωπική επιλογή του Παντελίδη, τον οποίο εμπιστεύομαι. Όλη τη χρονιά. Ρεπεχτάρα είναι ο Τόνσο. Αλλά... Όχι, περίμενε μισό λεπτό. Δεν μου αρκεί τα παιχτάρα είναι ο Τόνσο, γιατί όταν ήταν να τον φέρουμε, όταν ενδιαφερθήκαμε, εν πάση περιπτώσει, και πέρσι κλπ., νομίζω εσύ ο ίδιος είχες πει, ή εν πάση περιπτώσει έχω ακούσει, ότι έχει ένα θέμα με τις προετοιμασίες γενικά ο Τόνσο. Ναι, αλήθεια. Κλείνει λίγο τελευταία εβδομάδα. Είναι λίγο δύσκολος. Τώρα έκλεισε Γενάρη. Ναι. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν είχα τα χέρια του Παντελίδη, ο οποίος εισηγήθηκε ο ίδιος, και προφανώς δεν θα εισηγούνταν για να φέρει ένα παίκτη που είναι πολύ κακός χαρακτήρας ή οτιδήποτε. Όχι, δεν είναι κακός χαρακτήρας. Μην μπερδέψουμε το ένα με το άλλο. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, να ξέρεις. Τέλεια. Το θέμα είναι αυτό, ότι είναι λίγο φοβιτσιάρης. Χαίρομαι, συγκινούμε από ένα καλό παιδί. Αλλά πρέπει να γίνει εδώ πέρα μια. Παντρεύτηκες κιόλας, δεν κάνετε σύμφωνο. Τον Τόνσο τον πήραμε για βασικό. Σωστά. Αν αρχίσουμε ο βασικός μας να είναι εκτός πλάνων. Και να ψάχνουμε ποιος θα τον αντικαταστήσει, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο, και αν ο Φετφατζίδης ήρθε με προσωπική επιλογή, Καρυπίδη ή οτιδήποτε, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Δηλαδή αυτό δεν είναι αγωνιστικός σχεδιασμός, ούτε μπορεί να φορτωθεί σε ένα συμβόλαιο 250.000 ευρώ με ένα παίκτη που δεν προπονείται γιατί πονάει. Δηλαδή, ή αν τον αφήσουμε στην άκρη, το παιδί έχει πάθει μια φοβερή υποτροπή, ξεχάστε τον, να τον έχουμε του χρόνου. Γιατί εγώ βλέπω ότι αν ο Τόνσο ξαναμπεί. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο γίνεται αυτή ναι, τη στιγμή. Γιατί αν μπει ο Τόνσο τον Απρίλιο, να ξέρετε ότι στην πρώτη προπόνηση θα πάει να δώσει αίμα ατομικά.
Λέω λοιπόν ότι εγώ αυτό εικάζω, ότι τον πάνε λαού-λαού, γιατί έτσι κι αλλιώς σε μεγάλο βαθμό το έχεις, τον έχεις πετύχει το στόχο σου. Δεν ρισκάρουν. Μπράβο. Και δεν το ρισκάρουν. Ας κάνουν λοιπόν μια συνδυασμένη, μια διάγνωση, να βάλουν τους γιατρούς κάτω, τις αξονικές μαγνητικές, να δουν τι ακριβώς έχει γάμπα αυτού του παιδιού και τι δεν έχει. Και ο ψυχολογικός τομέας είναι σεβαστός, είναι ένα άλλο κομμάτι. Γιατί θα γυρίσει ο γάμα και θα γυρίσει ο τόνσο. Είναι κομμάτι του σχεδιασμού ο τόνσο. Έτσι νιώθω εγώ, έτσι πιστεύω. Δηλαδή είναι ο παίκτης που πήρες για πίσω από τον επιθετικό. Ναι. Αν ο Άρης δηλαδή κάνει τόσο μεγάλη ομάδα που έχει τον τόνσο εκτός 18ος, εγώ χαίρομαι. Δεν πιστεύω ότι είναι έτσι. Ακόμα. Μάλιστα. Άρα είναι ένα ζήτημα, γιατί ο κόσμος ανησυχεί, δεν ανησυχεί. Όχι, είναι θέμα χειρισμού πολύ συγκεκριμένο. Δεν μπορώ εγώ να ψάχνω ποιος θα παίζει αντί του τόνσο. Είναι ζήτημα σίγουρα. Το οποίο όμως ευτυχώς μας απασχολεί περισσότερο για την επόμενη σεζόν. Μπράβο. Μακάρι. Ας γίνει λοιπόν ο σωστός χειρισμός εν ώψη του χρόνου. Και κάτι ακόμα θέλω να πω, αυτό που γίνεται τώρα με την αναδιάρθρωση, αυτή η αηδία. Ναι. Θα σκάσει κάπου στο κεφάλι μας λίγο. Κάτι θα μας πάρει. Όχι ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα. Γιατί το λες? Γιατί θα σκάσει το κεφάλι μας, Χρήσανθε. Γιατί όταν έρθει το 15ήμερο των αδειών, θα αρχίσουν να λένε δεν έχεις τηλεοπτικό. Θα αρχίσει όταν να γίνει. Όταν έρθει το 15ήμερο των τηλεοπτικών, με δεδομένο ότι την άλλη Τρίτη τελειώνει με τη μία ή την άλλη πλευρά το θέμα της αναδιάρθρωσης. Μακάρι, θα τελειώσει έχεις. Τουλάχιστον να ξέρουμε που βατάμε. Θα έχεις. Γιατί άμα πούν ότι δεν και τα λοιπά, άρα κόβω το τηλεοπτικό, αυτομάτως έχεις το δικαίωμα να πας, έχεις 1,5 μήνα, να βρεις τηλεοπτικό. Δεν είναι όμως, από εκεί και μετά όμως δεν είναι τόσο απλό. Βλέπεις και εσύ, μπορεί να λέμε ότι όντως είμαστε στη θέση ισχύως διαπραγματευτικά αντίστοιχα. Τώρα με την είμαστε. Περσινή. Σε σχέση με πέρσι. Είμαστε. Όταν πέρσι λοιπόν σου δίνει ένα 300 Innova. Ναι, ρε, τα 2 εκατομμύρια θα τα πάρεις χαλαρά και πρόσεξε και με ένα επιπλέον δελεάρ. Έχεις και ευρωπαϊκά μάτς. Αλλά και η Nova έχει κάνει ένα προγραμματισμό που μπορεί να μην επιτρέψει. Η Nova έχει μόνο την ΑΕΚ του χρόνου συμβόλαιο. Οι υπόλοιποι είναι μονοετή τα συμβόλαια. Άρα μπορεί οι Λεβαδιές, οι Πανιόνιοι και οι Τρίπολες να χάσουν 100-200-300 χιλιαρικάκια και να πάνε σε ένα συγκεκριμένο τα λεφτά. Μακάρι. Το θέμα είναι να μην πέσουμε στη λούμπα την ενδιάμεση που ακόμα δεν θα έχει αποφασιστεί εάν το συμβόλαιο σου. Γιατί εκεί τώρα είναι. Που μιλάμε, εκεί είναι σε ισχύ το συμβόλαιο. Εκεί δεν είναι. Δίκιο, δηλαδή, ναι. Καταλάβεις, θα υπάρξει ένα γκρίζο διάστημα που ούτε δεν θα ισχύει, ούτε θα ισχύει. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι 7 οι ομάδες και δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει τι σκάει στην κεφάλα μας πάνω κάθε φορά. Σωστό. Και πώς γίνεται αυτό το μαγικό. Που θέλουν όλοι να έχουν τους τσάτσους τους από δίπλα και τα υπομάγαζά τους και δεν μπορεί να γίνει πρωτάθλημα. Και αυτό σκάει στο που δεν με νοιάζει κιόλα. Εγώ παίζω στο δικό μου πρωτάθλημα, δεν παίζω στο ΠΑΟΚ. Εγώ παίζω 30 κανονικά μάτς. Αυτοί παίζουν 9 κανονικά, 11. Άμα δεις τι έχουν παίξει κανονικό, είναι άλλο πρωτάθλημα. Δεν με νοιάζει. Αλλά δεν θέλω να τεθεί ένα αμφιβόλο αγωνιστικός μου σχεδιασμός, γιατί δεν ξέρω αν θα πάρω άδεια. Σωστό. Να είσαι καλά. Θα λέμε, γεια. Να είσαι καλά. Λίπερο 107,4, All About Arizona Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Ανοιχτές οι γραμμές μέχρι νεωτέρας 2-3-10-287-888 για να συζητήσουμε για ό,τι βρίσκεται στην επικαιρότητα και φυσικά τα παιχνίδια τα οποία έχουμε αύριο. Κόντρα σε Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, Προμηθέα Πατρών στο μπάσκετ. 4 παρατέταρτο το παιχνίδι του μπασκετικού Άρη. 7 η ώρα το μάτς του ποδοσφαιρικού Άρη. Έχουμε φίλο Βασίλη. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γιάννης. Γεια σου Γιάννη. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα K15. Βεβαίως δεν ξέρω το αποτέλεσμα γιατί μέχρι το 1-1 άκουσα. 3-3 κανονική διάρκεια, 4-2 στα πέναλτι. Α, πήγαμε στα πέναλτι. Ναι. Συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί από ό,τι ξέρω ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι, ναι, και σε αυτή την κατηγορία δουλεύουν πολύ. Με αφορμή αυτό και άλλη φορά είχα μιλήσει στην εκπομπή που θέλουμε παίκτες από τα σπλάχνα. Αυτοί οι παίκτες βέβαια είναι πολύ μικροί, K15, αλλά και η K17 και η K19 που μας έχει χαρίσει πολλούς τίτλους, οι παίκτες έχουν χαθεί. Για ποιο λόγο? Κοίτα, έχεις χρόνια να βγάλεις παίχτη, είναι η αλήθεια. Έχεις αναδείξει κάποιους από τα τμήματα υποδομής σου. Είναι αυτό που έλεγα εγώ στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, ότι από αυτές τις φουρνιές, είτε της K15, της K17, είτε της K19, η μεγαλύτερη επιτυχία δεν είναι ο τίτλος. Είναι μετά από λίγα χρόνια κάποια παιδιά από αυτές τις ομάδες, όχι απλά να συμπληρώνουν το ρόστερ της πρώτης ομάδας, αλλά να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτήν.
Μα εγώ ξέρετε τι νομίζω γίνεται σε αυτή την ιστορία, και εγώ πατέρας είμαι, δεν είναι όμως, ναι, το παιδί μου ποδοσφαιριστής. Ναι. Εάν θα ήταν ποδοσφαιριστής και υπήρχε περίπτωση να παίξει στην αγαπημένη μου ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση τον Άρη, θα έλεγα παίξε παιδί μου μέχρι 17 χρονών και μετά δες τον εαυτό σου. Γιατί αυτοί δεν πρόκειται να σε βάλουν να παίξουν. Θα, ναι, φέρουν τον Ενουντούλου, αλλά σένα δεν θα σε βάλουν. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Ναι. Και τότε που βγαίναν οι παίκτες, γιατί εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από το Χρύσανθο, υπήρχαν άνθρωποι που τους λέγαν κλωσαριές, αυτοί που μαζεύαν τα παιδάκια εκεί και δημιουργούσαν ένα τέτοιο περιβάλλον που ήταν όλη μια οικογένεια. Ναι. Βλέπε ο Ζάνης, βλέπε Γιώρης, βλέπε κάποιους τέτοιους ανθρώπους. Αυτοί μπορούν να μαζέψουν τα παιδιά. Και μακάρι να βγάλουμε παίκτες και να κάνουν μεταγραφή, αλλά να παίξουν 5-6 χρόνια στην ομάδα μας. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, παιδιά. Όχι 5-6, 3, ας παίξουν 2-3. Δεν θέλω εγώ να κάτσουν. Να βγάλουμε παίκτες. Δεν λέω θα παίξουν όλοι. Ναι. Θα υπάρχουν και ατυχίες, θα υπάρχουν και έτσι, θα υπάρχουν και αλλιώς. Αλλά 4-5 παίκτες πρέπει να έχουμε εμείς, παίκτες δικούς μας. Ένα παράδειγμα δηλαδή, γιατί σε αυτό σου έκανε κακό και η τετραετία που έλειπες. Βεβαίως. Ναι, τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή που ο Άρης δεν ήταν στην πρώτη κατηγορία, είχε η ομάδα ένα παιδί, τον Νίκο τον Παξεβάνο. Ο οποίος τα τελευταία, ναι, χρόνια είναι στη δεύτερη ομάδα της Λάτσιο. Εντάξει. Ναι, αυτό το παιδί ο Καλαϊτζίδης δεν το ήθελε στην ομάδα. Και τον άφησε, εντάξει, να φύγει. Έγιναν τι έγινε τώρα, μη θες σε αυτόν τον Άρη της τετραετίας και συν δύο χρόνια πριν πέσουμε γινόταν ο χαμός. Ναι. Να δούμε ο Αντώνης ο Στεριάκης πέρα, που είναι τώρα τερματοφύλακας στη Βουλγαρία, στη Σλάβια Σόφιας νομίζω αν θυμάμαι καλά, ήταν και αυτός στις ακαδημίες του Άρη. Και βλέπεις ότι γίνεται τόρος γι' αυτό. Να δούμε από εδώ και πέρα, γιατί θα μπορούσα να σου πω κάλλιστα ότι αφού ήμουν δύο χρόνια γάμα και δύο χρόνια βήτα, ήταν, ναι, πιο εύκολο να βγάλω και να βάλω παίκτες στην ομάδα. Γιατί τώρα κάνουν πρωταθλητισμό κατά κάποιο τρόπο στην Αλφα Εθνική, αλλά εκεί μπορούσα και δεν έβγαλα κανέναν. Δεν φτάνει και βλέπω να τώρα τον Ηρακλή, το γιατί παρακολουθώ τον συνάδελφό σας, τον Ματζιούκη, ναι, που ο άνθρωπος δίνει αγώνα, τον ακούω. Ναι. Τον ακούω αρκετές φορές και για αρκετή ώρα στην εκπομπή του. Ναι. Πού θα πάει αυτή η ομάδα με τον Μπερόνε? Εγώ σου λέω πατούμε ένα κουμπί και βγαίνει ο Ηρακλής στην Αλφα Εθνική. Ναι. Πού να πάει? Θέλει παίχτες. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν τα ταλέντα? Χάθηκαν από όλη την Ελλάδα τα ταλέντα. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Τώρα όσον αφορά λίγο για το συμπολίτη, για τα επεισόδια, ναι, τα οποία μας αφορούν, δεν ασχολούμαστε με αυτόν, αυτός ασχολείται με μας. Γιατί αυτό το πράγμα λένε συνέχεια, ότι ασχολούμαστε με αυτούς. Ναι. Αυτοί έρχονται στα δικά μας παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει αυτοί ζουν τώρα σε ένα βέρτικο, είναι κάπου μπερδεμένοι. Δηλαδή από τη μια μεριά έχουν την ΕΠΟ, έχουν τα κέντρα αποφάσεως και λοιπά και τους βοηθάνε όλοι και τους μπρόχνουν. Από την άλλη μεριά έχουν ένα θέμα με αυτούς που, με αυτόν μάλλον, που χρηματοδοτεί τον κύριο Σαββίδη και τον λέει για την υπόθεση της Μακεδονίας ότι πρέπει να βγει στο δρόμο. Ναι. Εκεί είναι μια αντίφαση και εκεί θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Ναι. Τι να κάνουμε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ωραία. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία στην ομάδα μας. Να παίξουμε σοβαρά και όλα θα πάνε καλά. Μακάρι, μακάρι. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Όχι. Επόμενος. Ωραία. Ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο, 2-3-18-287 και 3 οκτάρια. Ο φίλος τώρα που μάλλον δεν έχει την υπομονή να περιμένει, μπορεί να ξανακαλέσει άμα θέλει. Για λίγο ακόμα που θα πάμε παρέα με ανοιχτές τις γραμμές. Δεν μας βοηθάει η τηλεφωνική επικοινωνία για να έχουμε και, και τον καλεσμένο που είχαμε προγραμματίσει από νωρίς, είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν πειράζει, τι συμβαίνουν αυτά. Ζωντανές εκπομπές είμαστε. Εδώ ο Μορελίστες είπε τα απίστευτα στον αέρα. Αλλά εσύ, Βασίλη, δεν το άκουσες. Σωστά, δεν ήσουν εδώ. Σωστό. Ο Μπαλόμπας που τον έκοβε την εκπομπή θα το άκουσε. Θα σου πω μετά. Λοιπόν, 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 545-26. Ο φίλος 779 λέει μήπως ο Τόνσο κινδυνεύει με επιβάρυνση από τις ατομικές προπονήσεις. Πολύ ευαίσθητος λέγεται ότι τα 3 τελευταία καλοκαίρια δεν έκανε προετοιμασία με ομάδες. Ναι, δεν είναι πολύ φαν της προετοιμασίας ο Τόνσο της καλοκαιρινής. Είναι η αλήθεια. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής είναι. Αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, πλέον στο σημείο που έχουμε φτάσει με την ομάδα
να έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή της έξοδο και απλά να κυνηγάει τέταρτη θέση, που είναι σημαντικός στόχος βέβαια. Και με δεδομένο ότι υπάρχουν εναλλακτικές στη θέση του, ο Παντελίδης τον προφυλάσσει. Τον πάει χαλαρά, χωρίς ρίσκο, χωρίς να τον επιβαρύνει και περιμένει να φτάσει στον απαιτούμενο βαθμό ετοιμότητας ώστε να το χρησιμοποιήσει ξανά και να μην ρισκάρει με υποτροπή και με νέες ενοχλήσεις στη γάμπα που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα τον 28χρονο μεσοεπιθετικό. Γι' αυτό και είδαμε ότι όλη την εβδομάδα πήγε χωρίς να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας και αυτό είναι και ανασταλτικός παράγοντας νομίζω για την παρουσία του στο μάτς με τον Ατρόμητο την ερχόμενη Κυριακή, τη μεθεπόμενη Κυριακή. Δηλαδή ο Τόνσο με τις προπονήσεις που έχει χάσει και στην κατάσταση που είναι, για να είναι διαθέσιμος κόντρα στους Περιστεριώτες, θα πρέπει να μπει Δευτέρα-Τρίτη το πολύ στις προπονήσεις. Αν αργήσει και με δεδομένο ότι δεν έχει προπονηθεί καθόλου όλη την εβδομάδα, αυτή που διανύουμε, δεν νομίζω ότι θα είναι πάλι στη διάθεση του Παντελίδη. Πιο πολύ ως συνέχεια στο θέμα του Τόνσο με αφορμή το μήνυμα που έστειλε ο 779. Αυτά είναι δεδομένα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τεντώνουμε τόσο πολύ το θέμα του Αργεντινού. Είπαμε, δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε... Α, ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό ας το αφήσουμε εδώ. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Γεια χαρά. Χαίρετε. Από ό,τι άκουσα, τα ΠΑΟΚΙΑ θα κάνουν μια... όχι διαδήλωση. Τι θα κάνουν. Σε τύπου συλλαλητήριο. Θα κάνουν και τα άγερα, κάτι ανάλογα. Συλλαλητήριο για ποιο πράγμα θα κάνουν, είπατε, του ΠΑΟΚΙΑ. Για τη Μακεδονία, ρε. Τώρα είναι αργά. Ναι, οι άλλοι θα κάνουν κάτι όταν άλλο. Όταν ήταν να γίνει, δόθηκε προτεραιότητα σε άλλα πράγματα. Τι? Όχι, εσύ το είπες. Τι είπα εγώ? Μπερδεμένα τα λες, φίλε. Τι έγινε? Γι' αυτό, τέλος. Ορίστε. Αυτό τέλος. Αυτό τέλος. Δεν μπορείτε να κάνετε τα διάλα κάτι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε? Δεν ξέρω. Θα κάνετε κάτι. Θέση έχουμε πάρει. Εσείς όταν το έπρεπε να το κάνετε, το κάνατε. Όχι, προτιμήσατε άλλα πράγματα. Δεν θα πάρετε θέση. Δεν σ' ακούω να μου απαντάς. Όταν έπρεπε να το κάνετε, προτιμήσατε άλλα πράγματα. Δώσατε προτεραιότητα σε άλλα. Ναι, εσείς τι κάνατε. Και πνίγει και ένα συλλαλητήριο για κάτι άλλο. Εσείς τι κάνατε, ρε εσείς παιδιά. Τι κάνατε. Αυτή είναι η απάντηση. Εσείς τι κάνατε. Μην πετάς τον μπαλάκι. Μην κοιτάς πρώτα. Κάνατε κάτι. Μην κοιτάς τι κάνει ο άλλος. Κοίτα τι κάνεις πρώτα εσύ. Εσύ δεν έκανες τίποτα. Ναι, ρε παιδιά. Στο βωμό του τι. Δεν μου απαντάς. Δεν μου απαντάς γιατί δεν έχεις να απαντήσεις κάτι και γιατί ξέρεις ότι έχω δίκιο. Εκεί είναι η ουσία. Μην προσπαθείς να το πας αλλού. Πού έχεις δίκιο, αδελφέ. Πού έχω δίκιο, αδελφέ. Ναι. Μάλιστα. Πού έχω δίκιο, αδελφέ. Άμα δεν μπορείς να καταλάβεις που έχω δίκιο. Εγώ δεν φταίω γι' αυτό, να ξέρεις. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει. Sorry, αν δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να γίνει για όλους. Τι πρέπει να γίνει για όλους. Για όλη τη Μακεδονία. Τέλος. Ας γίνει κάτι. Έχουν γίνει πολλά. Τι έχει γίνει, ρε. Έχουν γίνει αρκετά. Τώρα βέβαια το τελευταίο διάστημα έχουν μείνει λίγο στάσιμα για ευνόητους λόγους, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Ναι, άμα ξέρεις χθες τη ΜΕΝΤ, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Είναι που δεν ασχολείται ο κόσμος του ΠΑΟΚ με τον Άρη, αυτό έγιναν όσα έγιναν χθες τη ΜΕΝΤ. Εντάξει, οκ. Έγινε φίλε, να είσαι καλά. Ciao. Καλή συνέχεια να έχεις και εσύ, ωραία. Φίλε, εντάξει. Ναι, τα σκέτα. Εγώ απαντάω, εγώ λέω, αλλά δεν παίρνω απαντήσεις πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, και η εξαιρετική αστυνομία βέβαια, εντάξει, που κλείδωσε όλο τον κόσμο μες στη ΜΕΝΤ, αντί να περιορίσει λίγο την κατάσταση που επικρατούσε έξω, αλλά δεν πειράζει, είπαμε. Αυτά τα περιστατικά και αυτά τα φαινόμενα
για τον τρόπο που λειτουργεί η αστυνομία. Τα είδαμε και στο μάτς Άρης ΠΑΟΚ στο Βικελίδης. Που παρολίγο να είχαμε τραυματίες έξω από το γήπεδο που τους στιβάξανε όλους μαζί για να έρθει αυτό ο εξοχώτης, έτσι. Αυτά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε. Τι κάνεις, καλά? Δόξα τω Θεώ. Εσύ πολύ βαθιά ακούγεις. Ο προηγούμενος ακούγονταν πολύ βαθιά. Εγώ καλά ακούγομαι. Όχι, πραγματικά ο προηγούμενος. Εδώ έχει υπογραφεί συμφωνία. Έχουν γίνει τέτοιο, εδώ έχει γίνει τέτοιο. Το σεβαλτήριο. Τι να λέμε, ρε φίλε. Ρε φίλε, έχεις υπογραφεί συμφωνία. Τελείως το πατέντι. Ό,τι ήταν να γίνει πρέπει να γίνει πιο πριν. Όπως έγινε από τον κόσμο, βγήκε και στην παραλία, διαδήλωση και τέτοια. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Πιο πριν είχα προτεραιότητα άλλα πράγματα. Τώρα τι συζητάμε τώρα για το Θεό Αθήνα, συζητάμε τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι το πανηγύρι έχει τελειώσει. Τώρα κάνεις, δεν κάνεις, δεν είδωσε το ταυτί κανενός. Έχει υπογραφεί, αγόρι μου. Τελείωσε το πανηγύρι. Αυτό ακριβώς. Αυτά τα κάνεις πιο πριν. Πριν γίνει, όταν γίνει το τελεσμένο, καληνύχτα μετά. Πώς το λένε, να ζήσουμε, να θυμόμαστε που λέει. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα για τον Τόνσο, όπως κάνετε συζήτηση, δεν ξέρω, Νικολάκη, τι συμβαίνει με αυτό το παιδί. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Από το Γενάρη μέχρι τώρα έχει παίξει τρία παιχνίδια βαριά-βαριά. Τρία παιχνίδια ακριβώς κιόλας. Τώρα σε παρακαλώ. Έχει πέσει μέσα. Ότι αν έχει το θέμα αυτό και είναι τόσο σοβαρό, ας το προφυλάξουν τελείως. Αυτό θα γίνει από εδώ και πέρα. Ναι. Και αυτό γίνεται. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν πραγματικά κάποια. Δεν μου λες, αυτός έχει κανένα ιστορικό, ας πούμε. Και πριν, ας πούμε, στις άλλες ομάδες το έλειπε για παιχνίδια αρκετά. Ψιλοτραυματισμούς, όχι πάρα πολύ. Όχι, καλά, αυτά έχουν όλοι οι παίχτες. Ναι, δεν ήταν κάτι. Απλά είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές και το λέγαμε νωρίτερα και με τον Χρύσανθο. Ότι υπήρξε μια βιασύνη με τον Τόνσον να παίξει τη Λιβαδιά. Νομίζω του έκανε κακό εκείνο το μάτς. Και επιβαρύνθηκε αρκετά το πόδι του με τον Πανιόνιο. Ναι, ναι, με τον Πανιόνιο γιατί έβγαλε και πολλά τραξίματα. Με τον Πανιόνιο γιατί είχε παίξει. Με 10 παίκτες και Μπάσα, πήγε δίπλα στο αμυντικό χάφαφο. Πήγε δίπλα στο ματί. Γιατί έτρεξε πολύ ο Παντελής, πρέπει να τον κάνει νωρίτερα σε εκείνο το μάτς. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί πραγματικά έβγαλε πολλά τραξίματα. Ναι, ναι. Η αλήθεια αυτή είναι. Πάντως έχει τέτοιο. Αλλά θα πρέπει και ο ίδιος, ας πούμε, τέλος πάντων στην αποκατάσταση. Τι να πάρουμε, γιατροί δεν είμαστε. Αλλά λέμε τώρα, επειδή και εμείς παίξαμε λίγο μπάλα, πρέπει να προσέξει και λίγο και αυτός ο ίδιος. Και να ζοριστεί λίγο. Εσύ που έχεις παίξει κιόλας μπάλα, σίγουρα περισσότερο από μένα από ό,τι φαντάζομαι, θα ξέρεις ότι η γάμπα είναι λίγο ύπουλη μερικές φορές. Η γάμπα είναι δύσκολη, όπως και ο δικέφαλος πίσω. Ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολη η τραυματισμή, εντάξει, αλλά ξεστή, είναι και θέμα αρέσει και τι κάνεις και εσύ ο ίδιος. Ξέρεις, δεν είναι η σοβαρότητα, δεν είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός, αλλά είναι τραυματισμός ο οποίος θέλει χρόνο. Θέλει και η υποτροπή σε πάει ακόμα πιο πίσω. Αυτό. Δηλαδή, άμα την ξαναπάθεις, ξέρεις. Σε τσιμπάει, δηλαδή δεν είναι, ξέρεις κάτι, μπορεί να μην σε πιάσει ρε παιδί μου, ναι, πολύ δυνατά, αλλά και μόνο που πάει να σπιντάσεις και σε τσιμπάει, σε ενοχλεί. Ευτυχώς υπάρχουν εναλλακτικές, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε θέμα. Τέλος πάντων, τώρα αύριο να πάμε κάτω, παιδιά, να πω κάτι, ναι. Αν δείτε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν παίζει με τίποτα παιδάκια μέσα. Όχι. Μην ξεγελιέστε. Όχι, ρε, ποια μόρα του δώνει τώρα, εντάξει, πάρα. Α, τώρα, εντάξει, αυτό το παραμύθι να τελειώνει κάπου. Έχει τελειώσει εδώ καιρό αυτό το παραμύθι τώρα. Γιώχασον, γιατί άμα πάρει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, όλοι έχουν. Έχουν γεμάτες συμμετοχές στη Super League. Γιώχανσον, Ισούα, Κάτσε, Κουρμπέλης. Τι είναι. Μακέντα. Πες τον άλλο. Κάτσε εκεί, Δόνης. Τι δεν συμμαζεύεται. Έχει, δεν. Κολοβέτσιος πίσω, Διούτης. Απλά, ο Παναθηναϊκός ο φετινός έφτασε στην αρχή της σεζόν να πουλήσει κάτι. Πούλησε αυτή την υποτιθέμενη έτσι, νεανικότητα. Και καλά τα μωρά. Όχι όμως των βασικών επιλογών. Είχε και νεαρά παιδιά. Δεν θέλω να δικό εγώ ομάδες. Είχε και νεαρά παιδιά, αλλά δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός καταρχήν έχει σχεδόν ίδιο μπάλι, έχει παραπάνω μπάτζετ από εμάς. Δεν ξέρω. Παραπάνω είναι. Βλέπεις. Δεν βλέπεις λοιπόν. Τι συζητάμε. Δεν είναι το μάτς εύκολο όπως λέτε. Ξέρετε, καθόλου με τον Παναθηναϊκό και όπως να είναι. Όπως και να έχει να ξέρεις αυτές τις ομάδες. Οι παίκτες παίζουν γιατί και το κλαμπ είναι μεγάλο και παίζουν και για την φανέλα, να το ξέρεις. Δεν θέλουν να ξεφτυλιστούν αυτοί. Παναθηναϊκός, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Και με τον Όφη εύκολο το θεωρούσαν μερικοί και είδαν τι. Ακριβώς. Όπως πρέπει να είναι πολύ σοβαροί οι παίκτες. Θα σκυλιάσουν τον Παναθηναϊκό, όχι για να σε κάνουν μόνο εσένα. Για το γόητρο. Ακριβώς αυτό που λες. Για τη φανέλα, για το γόητρο. Ναι, ναι. Γιατί θα θέλουν αυτοί να πούνε ότι με τους συν 6 που είχα, που μου αφαιρέσανε, δηλαδή αν έχω τους συν 6, εγώ θα ήμουν στην πεντάδα. Ναι. Στο τέλος. Αυτό θα σου πούνε. Αυτό θέλουν να κάνουν. Και το δικαίωμά τους, την ομάδα τους κάνουν. Δεν λέω εγώ όχι. Ναι. Και να πούμε βέβαια και συγχαρητήρια στην ΚΑΠΑ 15. Μπράβο τα παιδιά. Παιδιά, σε αυτά τα πράγματα, στις ΚΑΠΑ 15 και σε αυτά τα πιτσιρίκια, επειδή πέρασα από τις ακαδημίες, μην βάζετε τα παιδιά τα οπαδηλίκια. Για όνομα του Θεού. Παιδάκια είναι. Μην τρελαίνεστε. Μιλάμε για παιδάκια. Αυτοί είναι φίλοι μεταξύ τους. Αυτοί θέλουν να πάνε να το χαρούν. Ξέρεις αυτά πώς έχουν χαρεί τώρα. Αυτά δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ.
Μην βάζετε το παδιλίκι. Βγάλτε το, μην μολύνετε τουλάχιστον αυτά τα παιδιά. Τουλάχιστον αυτές οι ηλικίες να είναι λίγο άγρια. Ναι, όχι. Μακριά, μην τα μολύνετε αυτά τα παιδιά. Και επειδή άκουσα κάποιοι πατεράδες και είχε κάνει παράπονα, παιδιά, ο Άρης ήρθε μετά από 4 χρόνια. Μετά από 4 χρόνια, τι να σου πω, έπεσε εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί κανένας που τέτοια να μην πω τώρα τη λέξη έχει πέσει. Μην περιμένετε όλα να λειτουργούν στην εντέλεια. Σιγά σιγά θα τα φτιάξουμε και τις ακαδημίες θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ ειδικά, εγώ και τρέλα με τις ακαδημίες. Το βάρος φέτος έπεσε στην πρώτη ομάδα, φυσιολογικά. Έτσι. Εντάξει, δεν μπορούν όλα να γίνουν μια μέρα στην άλλη. Οι ακαδημίες είναι καλύτερες δυνατές. Θέλει λίγο υπομονή και επιμονή. Δίνουν ακόμα μεγαλύτερη αξία και στη δουλειά του βγαίνει από τους ανθρώπους. Οι ακαδημίες, δύο λέξεις φίλε, Νίκο μας λέγανε. Υπομονή και επιμονή. Αυτό έχουν οι ακαδημίες. Θέλουν να περάσουν χρόνια για να βγάλεις παίκτες. Ο Άρης καταστράφηκαν οι ακαδημίες του. Η μισή παίκτες εκεί στο... Λέει, η μισή δεν ξέρω πάντως. Έχει αρκετά παιδιά από τον Άρη. Έχει πάρει ο ΠΑΟΚ στις ακαδημίες του. Πώς το φιλορώησε οι ακαδημίες του Άρη. Φύγανε παίκτες. Δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Εδώ παιδεύονται άλλοι 5 και 6 χρόνια να κάνουν ακαδημίες. Και γι' αυτό σου λέω μπράβο στα παιδιά. Είναι τρομερό επίτευγμα για μένα αυτό. Στην πρώτη χρονιά κατευθείαν πάνε τελικό να διεκδικήσουν πρωτάθλημα. Και η ΚΑΠΑ 17, αν πάρει άλλες δύο νίκες στις δύο επόμενες αγωνιστικές, πάει και αυτή Final Four. Η ΚΑΠΑ 17 την είδα την ομάδα. Σου είπα, έχω τρέλα με τις ακαδημίες και επειδή και παιδιά που παίζουν εκεί, τέλος πάντων εγώ έχω κόρες, δεν τέτοιο, αλλά στην ΚΑΠΑ 17 πήγα την είδα. Έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είδα το τελευταίο παιχνίδι που παίξαν στην 33 τώρα που ρίξαν και 5-7 γκολ, πόσα ρίξαν. Στη Λαμία, ναι. Στη Λαμία, ναι. Είναι πάρα, ειδικά η τριάδα μπροστά είναι φωτιά. Ναι. Αλλά σιγά σιγά και μη φορτώνετε άγχος στα παιδιά. Μη περνάμε το παδιλίκι σε αυτά τα παιδιά. Μη το περνάτε έτσι, αυτό. Έτσι. Και μιλώ και για τις δύο ομάδες. Και για τις τέσσερις ομάδες που ήταν εκεί. Είναι παιδιά. Αυτά θα τα πάνε να χαρούν εκεί. Δεν πάνε να βγάλουν το παδιλίκι και το κομπλεξιλίκι του. Οποιοςδήποτε μπορεί να έχει. Έγινε. Μην τα φορτώνουμε με τέτοια πράγματα. Να σε καλά γιατί... Έγινε αγώνα και συγχαρητήρια και στο Βόλεϊ, έτσι. Έτσι, έτσι, εννοείται, εννοείται. Δεν μου λες κάτι. Στο Βόλεϊ τώρα έχουμε και τέτοιο τελευταίο ερώτημα. Έχουμε και άλλους αγώνες για να... Έχεις, ναι, τώρα πας στα μπαράζ. Ναι. Α, πάμε στα μπαράζ για να ανεβούμε, μάλιστα. Ναι, ναι. Έγινε ρε Σινικό. Να σε καλά, γουρμου, γεια. Μην καλείτε άλλο, δύο τελευταίους έχουμε και θα κλείσουμε. Πάμε στο πρώτο τελευταίο, καλησπέρα. Χαίρετε. Σας θέλω λίγο σύντομους, καλησπέρα. Όχι, στο τελευταίο πάμε λοιπόν, Βασίλη μου, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα Νίκο, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Ναι, γεια σου Νίκο, είμαι ο Αντώνης από την Τολεμαϊδα. Γεια σου, Αντώνη. Λοιπόν, πάλι μια φορά ο Super 3 έγραψε καταπληκτικό κείμενο. Εντάξει. Εκτιμώ ότι εκείνη η παράγραφος που λέει ότι η προσφορά μας είναι οπαδική, ενώ η προσφορά άλλων έχει απλά ένα όνομα και ένα επίθετο, είναι συγκλονιστικό. Εντάξει. Φανερώνει πραγματικά το οπαδικό κίνημα, την οπαδική δύναμη που έχει η ομάδα μας, που προσφέρει χωρίς ιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πώς. Νομίζω και στο Λαμπαουράδης έτσι το έχετε παρουσιάσει ναι, και νομίζω έτσι, ότι αυτή είναι η σωστή έτσι, διάσταση έτσι, που έχει. Μ' ακούς? Σε ακούω, ναι, έτσι είναι όντως. Έτσι είναι όντως. Λοιπόν, δεν θέλω να ανοίξω πολιτική συζήτηση μέσα από μια αθλητική εκπομπή, ναι. Αλλά εντάξει, πονάει να και άλλη τη Μακεδονία εκτός από τους οπαδούς μιας συγκεκριμένης ομάδας. Ναι. Αυτό ας το πούμε, ας το καταλάβουνε. Και ας καταλάβει, βασικά ας το καταλάβει ο κόσμος και ότι δεν είναι σωστό να, για τους ίδιους να το παίρνουν ως, να το παίρνουν πάνω τους και να αναλαμβάνουν, γιατί κάποιος θα τους ζητήσει και ευθύνες αργότερα, ξέρεις, θα τους πει πού ήσασταν εσείς και τι κάνατε την εποχή που όλα πεζόντουσαν σε ονόματα και σε... Τίποτα. Ναι, εντάξει. Μετά θα παρεξηγούνται και θα μετράνε και θα τα βάζουμε εμείς στα καντάρια και θα μετράμε πόσο άξιζε ένα πρωτάθλημα και πόσο άξιζε ένα όνομα. Εντάξει. Δεν είναι σωστό να το βλέπουν έτσι και νομίζω ότι ως ένα επικοινωνιακό τέχνασμα και αυτό έχει τα σημεία τα οποία πάντα γυρνάει μπούμεραγκ αυτή η κατάσταση. Την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Μην ξεχνάτε αύριο Σάββατο 4 παρατέταρτο Άρης Προμηθέας Πατρών live από το All About Άρης και από το Λίμπερο 107,4 και σε 7 η ώρα Παναθηναϊκός Άρης live από το All About Άρης και ζωντανά μέσα τη συχνότητα του Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, νίκες όλα τμήματα του Άρη, νίκη για την ΚΑΠΑ 15 την Κυριακή στον τελικό της Λαμίας με τον ΠΑΟΚ να μας φέρουν τα παιδιά το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα.